Hello guys, αυτό το βίντεο θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αφού απλά θα ράξουμε παρεΐτσα και θα συζητήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί το παγκόσμιο και το ελληνικό YouTube και μάλλον είναι λίγο βαθύτερο από όσο νομίζω. Μιλάω φυσικά για τη λογοκρισία που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μέσα από μια νέα λειτουργία του YouTube που ονομάζεται περιορισμένη πρόσβαση. Έχουν βγει ήδη βίντεο από διάφορους διάσημους YouTubers στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό που μιλούν για την πλήρη λογοκρισία του περιεχόμενου του καναλιού τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Τσάθ, ένας YouTuber που εκτιμώ εγώ προσωπικά και για αυτά που κάνει στο κανάλι του αλλά και για τις απόψεις του. Και αφού και εγώ σαν νέος YouTuber περνάω περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα βλέποντας πολύ περισσότερα βίντεο από τους αγαπημένους μου YouTubers, είδα το βίντεο του Τσάθ. Είδα και ένα-δύο βίντεο από διάσημους YouTubers όπως ο PewDiePie, από τον οποίο μάλλον και ξεκίνησε όλο το ζήτημα, και νομίζω ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τις διαφημίσεις. Αρχικά, για όσους δεν ξέρουν τι είναι περιορισμένη πρόσβαση, είναι μια επιλογή στο τέλος της σελίδας, όπου πηγαίνει ο χρήστης και επιλέγει να μην βλέπει περιεχόμενο που θεωρείται από το YouTube, από τον αλγόριθμο του YouTube, ακατάλληλο περιεχόμενο. Αυτός ο αλγόριθμος είναι τόσο γενικός όσο δεν πάει μαζί. Ένα λάθος tag αν χρησιμοποιήσεις θα σε πετάξει έξω. Ως αποτέλεσμα οι YouTubers χάνουν τα βίντεο τους. Ως αποτέλεσμα δεν προωθούν τα βίντεο τους στην αρχική σελίδα, στις τάσεις ή οπουδήποτε αλλού. Για να δούμε λίγο την κατάσταση πρέπει αρχικά να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε. Για όποιον δεν ξέρει λοιπόν, το πράγμα ξεκίνησε ως εξής. Το YouTube αποφάσισε να μπανάρει τα βίντεο που προωθούσαν ρατσιστικό περιεχόμενο και ακραίες εξτρεμιστικές δράσεις όπως τον ISIS ας πούμε, όπου πήγαιναν και ανέβαζαν αποκεφαλισμούς ομήρων, πήγαιναν και έκαναν διάφορα τέτοια κατουλίκια. Όμως το θέμα διευρύνθηκε, πέρασε στο χώρο της διαφήμισης. Αν ας πούμε κάποιος φτιάξει ένα βίντεο που θεωρείται ακατάλληλο για το ευρύ κοινό, τότε ο διαφημιζόμενος δεν θα επιλέξει το κανάλι για να διαφημιστεί. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Οι YouTubers που έχουν ανεξάρτητο περιεχόμενο, δηλαδή που δεν ελέγχονται από χορηγούς, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο τους για κανένα λόγο, δεν αλλάζουν την ιδεολογία τους για κανένα λόγο, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να προσβάλλουν το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, αν το YouTube και οι εταιρείες που διαφημίζονται σε αυτό θεωρήσουν ότι το περιεχόμενο σου είναι ακατάλληλο, σε μπανάρουν, δεν σε βρίσκει κανείς. Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο γιατί το YouTube ξεκίνησε ως μια ανεξάρτητη πλατφόρμα προβολής της ιδέας σου, όποια και αν είναι αυτή, αρκεί να βαδίζεις τους γενικότερους κανόνες μιας κοινωνίας. Σιγά σιγά λοιπόν το YouTube τι καταφέρνει? Δημιουργώντας έναν τελείως άοριστο αλγόριθμο, εξαφανίζει οποιοδήποτε κανάλι δεν πρεσβεύει τους κανόνες που έχουν βάλει κάποιοι διαφημιζόμενοι. Οι εταιρείες δηλαδή. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ έχεις ένα κανάλι το οποίο σατιρίζει κάποιες καταστάσεις, το οποίο μιλάει για κάποιες κοινωνικές ανισορροπίες, αν έχεις ένα κανάλι το οποίο μιλάει για μια πιο ανεπτυγμένη σκέψη από τα κοινωνικά παγιωμένα πλαίσια, τότε δεν υπάρχει στο YouTube. Στην Αμερική, ας πούμε, λογοκρίνονται κανάλια όπως ο The Amazing Atheist, ο οποίος δηλώνει άθεος και μόνο επειδή δηλώνει άθεος, το YouTube τον απορρίπτει. Can't see that. Can't see. Oh. Oh, there it is. Αυτό που προσπαθεί το YouTube να κάνει είναι να βάλει τους πάντες σε ένα δρόμο. Ένας τρόπος σκέψης, μία ίδια αντίδραση, λογοκρισία παντού και προώθηση των συμφερόντων των εταιρικών μέσων ενημέρωσης όπως το CNN, το Fox και κάποια άλλα τέτοια μέσα. Το πράγμα δεν αφορά μόνο τη διαφήμιση, το πράγμα δεν αφορά μονάχα το family friendly, αλλά για να είναι το περιεχόμενο άμεσα ελεγχόμενο από αυτούς που θέλουν να μας ελέγχουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Και δεν μιλάμε μόνο για πνευματισμό, για αποκρυφισμό ή για θεωρίες συνωμοσίας. Μιλάμε για την απλή σκέψη, για την διαφορετική πολιτική πεποίθηση, για τη διαφορετική θρησκευτική πεποίθηση, για τη διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Όλα αυτά πλέον στο YouTube δεν θα υπάρχουν αν υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Μιλάμε για την υπέρτατη περιορισμένη πρόσβαση του ίδιου του μυαλού αν κάτσεις να σκεφτείς ότι εσύ σαν θεατής μπορούσε να παρακολουθήσει τα πάντα χωρίς να σε ελέγξει κανείς. Θα μου πείτε όλοι ότι εντάξει, ένα κουμπί είναι και το απενεργοποιείς. Σύντομα όμως αυτή η περιορισμένη πρόσβαση δεν θα είναι επιλογή, αλλά θα είναι υποχρέωση. Οπότε θεωρώ ότι το υλικό των creators θα λογοκρίνει το ένα και περισσότερο,
Γιατί μέσα από το YouTube δημιουργούνται τάσεις μόδας, δημιουργούνται τρόποι σκέψης, δημιουργούνται διάφορα πράγματα. Αν αυτοί οι δρόμοι, οι πολλοί αυτή τη στιγμή, περιοριστούν και γίνουν ένα ή δύο, τότε ελέγχεσαι απόλυτα. Σκέψου τι θα γίνει αν όλο αυτό σταματήσει και πλέον όλα τα βίντεο ζωντανεύονται από 3-4 εταιρείες και φυσικά το ίδιο το YouTube. Αυτή είναι η γνώμη μου για τη λογοκρισία στο YouTube και πιστεύω ότι ολοένα και περισσότεροι YouTubers θα πρέπει να βγουν να διαμαρτυρηθούν, είτε θεωρούν πως δεν διαφημίζονται τα βίντεο τους όπως πρέπει, είτε θεωρούν πως δεν παίρνουν τα λεφτά που τους αρμόζει να πάρουν, είτε θεωρούν πως λογοκρίνονται και για άλλους λόγους, όπως πιστεύω και εγώ. Αυτό που αρνούνται να παραδεχτούν όμως οι εταιρείες που είναι εδρεωμένες στο διαδίκτυο είναι πως όσο και αν προσπαθούν, γιατί όντως θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν το ίντερνετ και το YouTube, είναι το γεγονός πως το ίντερνετ παραμένει αχανές και πάντα μα πάντα θα παραμείνει ανεξάρτητο. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, όταν ελεγχόμαστε, πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να διαφέρουμε και να δημιουργούμε τη δική μας ανεξάρτητη φωνή. Όποια και αν είναι αυτή. Αυτός ήταν ο σκοπός του ίντερνετ εξ αρχής, αυτός ήταν και ο σκοπός του YouTube. Να μπορείς εσύ, εγώ και ο άλλος να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας, αρκεί να μην ξεπερνάμε τα όρια. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τα ξεπερνάμε, αλλά απλά έχουμε ελεύθερη σκέψη, δεν μπορεί κανείς να μας λογοκρίνει. Ούτε ακόμη και το ίδιο το YouTube. Παιδιά, ήταν η πρώτη μου απόπειρα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, να καθίσω δηλαδή να σας πω την άποψή μου πάνω σε ένα θέμα, να είναι λίγο πιο άνετο και πιο παρείστικο. Πείτε μου τη γνώμη σας για τη λογοκρισία στο YouTube. Θα ήθελα πολύ να μάθω τι σκέφτεστε γι' αυτό. Και πείτε μου στα σχόλια από κάτω αν θα θέλατε να κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο όπου θα συζητάμε για διάφορα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο.